Δύο ουκρανικά ντρόουνς κατέριψε η ρωσική αντιεροπορική άμυνα στη Μόσχα και την περιφέρειά της, καθώς η ρωσική πρωτεύουσα δέχεται επιθέσεις αυτού του τύπου για έκτη συνεχόμενη νύχτα, όπως ανακοίνωσε ο δημαρχός της πόλης τις πρώτες πρωινές ώρες. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σεργέη Σαμπιάνιν, απόψε η αντιεροπορική άμυνα κατέριψε ντρόουν στην περιοχή Μοχάσκι. Δεύτερο ντρόουν έπληξε κτίριο υποκατασκευή στο Σίτι. Διευκρίνησε επίσης ότι κατά τις πρώτες πληροφορίες δεν υπήρξαν θύματα. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας από την πλευρά του αναφέρει την κατάρριψη τριών ουκρανικών ντρόουν. Το πρακτορείο ειδήσεων ΡΙΑ μετέδωσε πως ακούστηκε έκρηξη στην επιχειρηματική συνοικία της πρωτεύουσας και ότι υψώθηκε καπνός. Ο τομέας αυτός απέχει μόλις 5 χιλιόμετρα από το Κρεμλίνο. Τα κυριότερα αεροδρόμια της Μόσχας ανέστειλαν τις προγραμματισμένες πτήσεις τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ. Κάτι που έχει συμβεί επανειλημμένα τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας των ουκρανικών επιθέσεων με UAVs. Ушел звук. Дрон летел.